Κενά και παλαιά. Με τη Σοφία Χατζή. Γνωρίζουμε τι σημαίνει εσπερινός, γιατί γίνεται, γιατί είναι τόσο σημαντικός για την Εκκλησία μας και για τους πιστούς. Εάν δεν το γνωρίζουμε, σήμερα ας ανοίξουμε τα αυτιά μας, κάτι καλό έχουμε να μάθουμε. Έτσι λοιπόν και... φίλοι μας, θα μιλήσουμε σήμερα για αρκετά θέματα, για το ρόλο της γυναίκας και του άντρα στην Εκκλησία. Θα πούμε για τον εσπερινό, δεν θα τα πούμε εμείς, θα βάλουμε άλλους να μας τα πούν που είναι πιο πνευματικοί από εμάς, γιατί έτσι αρμόζει. Και θα μεταφερθούμε στο αρχονταρέκι του Ιερού Καθέσματος της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και θα αφήσουμε τον Γέροντα Γαβρίλ να μας πει, τον Γέροντα Γαβρίλ Κοβιλιάτη, τι σημαίνει εσπερινός μέσα από μία συζήτηση στην οποία συμμετέχει και η γερόντισσα Θεοδούλη με τη συνοδεία της από την Ιερά Μονή Ανδρουμπεβίτσης. Θα ψάλουν οι μοναχοί του Ιερού Καθίσματος ψαλμούς του Εσπερινού. Θεωρία και θεώρηση. Θεωρώ, θέλω να δω Θεό. Και ο τόπος που μπορείς να δεις τον Θεό είναι ο τόπος αυτός λέγεται θέατρο. Και πώς μπορώ να δω τον Θεό εκεί, είναι ολόκληρη κουβέντα. Άρα ξεκινάει η μέρα από τον Εσπερινό. Είναι πολύ σοφό. Γιατί, σύμφωνα με το... Βέβαια, γιατί ανάλογα με το πώς κλείνουμε τη σημερινή ημέρα, θα εξαρτηθεί η αυριανή μας. Μέσα από τη νύχτα που θα μπει ο εχθρός, το υποσυνείδητο στο όνειρο. Δηλαδή, από τη μία σπέρα στην άλλη είναι η ημέρα. Ναι. Γι' αυτό και έτσι ξεκινάει η ημέρα και στο Άγιον Όρος. Ναι. Ξεκινάει με τον Εσπερινό. Στην Αγία Γραφή η μέρα δεν ξεκινάει με την Ανατολή, αλλά με τη Δύση του Ηλίου. Δηλαδή, το παρόν που ζούμε σήμερα αυτή την ημέρα, στην εξέλιξή του, το πώς θα μας βγει η ημέρα, καλά, θα είμαστε ήρεμοι, θα είμαστε εξαγριωμένοι, αυτό εξαρτάται από το παρελθόν, από το πώς κλείσαμε τη χτεσινή ημέρα. Τι έμεινε μέσα, τραχή, κακία, οργή. Γι' αυτό η κάθαρση γίνεται στο επόμενο.
Γι' αυτό μετά το πόρεμα, σιωπή. Για το λόγο αυτό ότι η Ορθόδοξη λατρεία ξεκινάει με τον Εσπερινό. Φτάνει στον Όρθρο και κορυφώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Στον Εσπερινό ο πιστός βιώνει την ιστορία του ανθρώπινου γένους. Από τη δημιουργία του, την πτώση του, την απόγνωσή του και τη σωτηρία του. Μία πορεία συνάντησης της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη. Ενώ η εναρκτήριος επίκλησης είναι ευλογητός ο Θεός, ωστόσο η ακολουθία του Εσπερινού θα τελειώσει με το Τρισάγιο, δηλαδή το Τριαδικό Θεό της Καινής Διαθήκης. Ενώ ευλογητός ο Θεός δεν είναι τριαδικό τίποτα, είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Το καταπέτασμα της ωραίας πύλης είναι ανοιχτό, όπως είναι το ανοιχτή και η επικοινωνία των πρωτοπλάστων με τον Δημιουργό. Ο ιερέας προπορευωμένου του διακόνου με αναμένη τη λαμπάδα, αυτό είναι στον πανηγυρικό ασπέρα. Θυμιατίζει τον ναό. Το μεν θυμία μας συμβολίζει το πνεύμα του Θεού, το οποίο επιφέρετο επάνω του ύδατος, η γέννηση. Η δε αναμένη λαμπάδα, το γεννηθεί το φως, που είναι και η επαρχή της δημιουργίας. Το πρώτο δημιούργημα είναι το φως. Με τον προημιακό ψαλμό, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, εγκομιάζεται από τον άνθρωπο πριν από την πτώση του. Μέσα από την κτίση, ο κτίστη. Ναι. Δοξολογικός ψαλμός, ευχαριστηριακό. Ούκ λάτρευσαν την κτίσιν οι θεόφανες, αλλά τον κτίσαντα. Ακολουθεί μετά οι πτώσεις. Τότε η ωραία πύλη κλείνει και στη συνειδητοποίηση της αμαρτίας του ο άνθρωπος εκλυπαρεί το Θεό για το έλεος του με τον 140ο ψαλμό. Κύριε, έτσι έκραξα το εσένα, εισάκουσα. Δηλαδή για την Εσπέρα
όταν ανάπτουν οι λίχνοι, σε αντίθεση προς τον 62ο ψαλμό, ο Θεός προσέ, ορθρίζω, τον οποίο ονόμασε η Εκκλησία ορθρινός. Ακολουθεί μετά από το κύριε Τέκαψα ένας δραματικός διάλογος, εντελώς, μεταξύ αναγνώστου και χορού. Ένας διάλογος με κραυγές αγωνίας και χαράς των Ευαγγελιών, ένας διάλογος παλαιάς και καινής διαδίκης. Απόστηκα. Μπαίνει μέσα στο ψάμι. Αρχίζει ο Θεός τώρα, βλέπει το χάλιμα, τον παρακαλάβει και σαφρουγκάζεται και αρχίζει την κουβεντελώδη. Τότε ακολουθεί η συγκατάβαση στο Θεό και με τον δογματικό ύμνο του Θεοτοκίου διακηρύσσεται το μυστήριο της αρκώσεως. Ο Θεός αποφάσισε πλέον να μολάει γέφυρα τη Θεοτόκο με το Θεοτόκιο. Ο ιερέας βγαίνει το θυσιαστήριο λέγοντας «Σοφία», που είναι ο χαιρετισμός προς τον λόγο που έρχεται στον κόσμο. Οι δράσεις τώρα και το ενδιαφέρον επικεντρώνονται στην είσοδο, το νόημα της οποίας γίνεται αντιληπτό εφόσον γνωρίζουμε ότι μόνον αυτός που γνωρίζει να εισέλθει και να εξέλθει επάξια, μόνον αυτός είναι ικανός να κρατήσει στα χέρια του τη μοίρα του κόσμου. Βασιλειών, δεύτερο βασιλειών τρίτο, πράξεις 13. Ακολουθεί αμέσως ο κατανυκτικός ύμνος «Φως ηλαρών». Φως ηλαρών, Αγία. Πάντοτε μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Εν το φωτίσου ο ψώνα τα φως.
ψαλμούς 25. Ο Απόστολος προετοιμάζει τους αδελφούς του και εμάς όλους στο να δεχθούμε το φως της χωρίς τέλος ημέρας. Έως ου ημέρα διαβγάσει και φως φόρος ανατείνει εν τες καρδίες ημών. Το μετέχνιο τώρα το πέραντο της παλαιάς και κοινής διαθήκης που συνοδεύουν προφητείας, δηλαδή και εκπλήρωσης, αυτό το συνάντημα το επισημαίνουν τα λόγια του Σιμεώνου. Νυν απολύεις των δούλων σου, με τα οποία η ανθρωπότητα της Παλαιάς Διαθήκης εξαφανίζεται, παραχωρώντας την θέση της στην ανθρωπότητα της Κοινής Διαθήκης. Στο ιστορικό γίγνεσθε δημιουργία εκ του μη όντως ιστο είναι του ανθρώπου, την πτώση του, την απόγνωσή του, στην ενανθρώπιση του Θεού για τη σωτηρία μας, ανταποκρίνεται ο βίος των Αγίων μας. Αυτοί έφτασαν στη θέωση κατά χάρη και ως εκ τούτου εκπληρώνεται και σε αυτούς η παράκληση του Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα του. Τι τον παρακάλεσε? Πάτερ, ους δε δοκάζω αυτούς που μου τους έδωσε, θέλω είναι όπου είμαι εγώ, θέλω όπου και να βρίσκομαι εγώ, κακή νιώσει με Θεού, να είναι και εκείνη μαζί μου. Ή να θεωρώσει την δόξα την εμήν, είναι δοκάζω, για να βλέπω την δόξα που μου έδωσε. Δόξα είναι το φως του Θεού. Το τρομερό φως. Όπως αυτή λοιπόν, αυτό ζήτησε από τον πατέρα του, άρα του το έδωσε. Άρα έχει επιτρέψει ο Θεός αυτούς που αγάπησε ο Χριστός να είναι κοντά του. Άρα οι Άγιοι μας είναι κοντά του. Και τώρα τι. Όπως αυτή λοιπόν, οι Άγιοι, καλούμεθα και εμείς από τον Χριστό, τον μόνον Άγιο, να γίνουμε όλοι Άγιοι, ένα κατ' τούτου ο Εσπερινός ολοκληρώνεται με το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Γεια. Την ώρα εκείνη πρέπει να, την ώρα του, να συμμαζεύουμε το μυαλό μας από όλα τα εξωτερικά. Συμμαζεύεται πιο εύκολα το μυαλό όταν ξέρουμε γιατί το κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Βοηθάει πολύ. Και βέβαια η συζήτηση δεν σταματά εδώ, η συζήτηση συνεχίζεται και ο Γέροντας Γαβρίλη θα μιλήσει για το ρόλο της γυναίκας και του άντρα μέσα στην Εκκλησία. Στη συνέχεια βέβαια θα μας διαβάσει και ο πατήρ Νεκτάριος ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Χαράς Σαΐτη με τίτλο «Η μάνα της πόλης και η μάνα του χωριού», γιατί ο ρόλος της γυναίκας συνδέεται με το ρόλο της μάνας. Αν αγαπάμε φίλοι μας αληθινά ένας τον άλλο, η αγάπη μας θα χαριτωθεί με μια διεισδυτική σύνεση που βλέπει και σέβεται τα σχέδια του Θεού για κάθε μια ψυχή ξεχωριστά. Ας δούμε τι έχει να μας πει ο Γέροντας Γαβρίλη πάνω στο ρόλο της γυναίκας και του άντρα. Τα ρούχα διαμορφώνουν τον χαρακτήρα. Είναι ποτέ δυνατόν ένα Αμερικανάκι που θα έρθει με τον μπλουτζί και κάθεται μπροστά σε ένα αγιορείτη πατέρα.
και τα χέρια. Έτσι. Τώρα, ο Αγιορείτης δεν είναι κανένα κουνέλι στο κλουβί. Με άνθρωπο και το βλέπει και λέει, να είδες εσύ τι πετάει άνθρωπο. Και το παιδί αυτό δεν έχει καμία κακή μέσα. Τι του λείπει, αν το βρει κάποιος εγώ, θα δώσω άλλο ένα καφέ. Τι του λείπει. Εγώ που δεν πίνω καφέ λέω ότι λείπει παιδεία. Η παιδεία του λείπει. Οι βάσεις της παιδείας. Οι βάσεις απασών των αρετών. Ακόμα και η αγάπη. Αν δεν έχει αυτό, θα σας πω, δεν είναι αγάπη. Τι είναι. Πάει το μυαλό. Η διάκριση. Αγάπη άνευ διακρίσεως, ούκ εστί αγάπη. Η διάκριση λοιπόν είναι η μεγαλύτερη αρετή για τον άνθρωπο. Αλλά πού ερχόμαστε τι πάει. Παιδεύουν παιδευσάμι ο Κύριος. Είναι θέμα παιδείας. Και εκεί στέλνουν τα παιδιά μας σε παιδαγωγούς. Αλλά σε παιδαγωγό που θα άγει τον παιδά. Μέσα από μουσική, από διάλογο, από μαθηματικά, από. Και αυτή η αγωγή θα βοηθήσει το παιδί. Ώστε ούτε επιθετικότητα να έχει, ούτε να θα έχει να κάνει το ξέρω, ούτε να κάνει τα χέρια της τέπης. Και να νομίζει τώρα ότι μαθήσει με τον κύριο καθηγητή. Αλλά να καλλιεργήσει το γνώθις αυτό και την σχέση από πες προσωπάς, όχι την εξάρτη. Και λοιπόν αρχίζουν τα πράγματα και οδηγούνται σε μια μεγάλη προϋπόθεση. Εμπιστοσύνη. Μέσα από το βλέμμα ήδη. Και καταλαβαίνει το παιδί ότι δεν θες να το κάνεις τον έξυπνο, ούτε να το προσβάλλει. Απλώς θέλει να του πει, αν θα φορούσες ένα φουστάνι, θα αισθανόσουν το ίδιο αγορίστικο αίσθημα, όπως με το μπλουτζί, ή όταν πας η πασία, θα αναμαζούν, ή θα ένιωτες πιο γυναίκα. Και τι είναι γυναίκα. Και τι είναι το γίνε. Και γιατί έχουμε την Παναγία στη θέση που την έχουμε και δεν την έχουμε. Γιατί εμείς δεν έχουμε γυναίκες, παπάδες. Πόσες γυναίκες δεν είναι παπάδες στην Ευαγγελική Εκκλησία. Πού να οφείλεται. Τώρα που τη γυναίκα φοράει παντελόνι και μπλουτζίν, γιατί να μην είναι και παπά. Για τον απλούστατο λόγο. Διότι εμείς οι Ορθόδοξοι Ρωμνοί του τεστ στην ελληνική παιδεία έχουμε εικονική παράδοση. Συλλαμβάνουμε τα θέματα με εικόνες. Τη εικόνα που έχουμε του ανδρός είναι ο Χριστός. Τη εικόνα της Παναγίας είναι η γυναίκα. Και τώρα με την εικονική αυτή πρόσκληση στην Ορθοδοξία εντάσσονται και οι ρόλοι. Και ο ρόλος του ιερέως ανήκει στον Χριστό που είναι ο μέγας αρχιερέας. Τι να σου κάνει εκείνος ο αρχιερέας όμως. Τι να σου κάνει εκείνος ο έρημος ο Αδάμ. Άμα βογγίξει τι στην βοή του δεν τρέχει κανείς, γι' αυτό του δίνει από την πλευρά του και ούτε από το κεφάλι του από το πόδι ισοτιμία την βοηθό του. Και όταν βουά και βογγίζει και θέει, τρέχει προς τον Αδάμ. Αυτή λοιπόν η συνύπαρξη των ρόλων με το να βάλει η γυναίκα παντελόνι. Δεν υπάρχει ισοτιμία. Ισοτιμία είναι ότι βγήκε από τη μέση, το πλευρό τούτο. Και ούτε από το κεφάλι του Αδάμ, ούτε από τα πόδι γίνεται πατάει. Γιατί να μην γεννηθεί πρώτα η γυναίκα και να βάλει τον πυρό της γυναίκας να φτιάξει τον Αδάμ. Ρωτάνε. Ναι, να φάξει τον Άδα το θέμα μας το πανί. Γιατί δεν ξέρω τι θέσεις μάνα μου και δεν ήξερα τι θα απαντήσω. Αυτά μου λέγε. Μου λέγε ρε Γρηγόρη κάτι ωραία τα λες πολλά. Γιατί να μην βγάλει, δηλαδή γιατί να μην γεννηθεί πρώτα η γυναίκα να βγάλει ένα μερίδιο. Γιατί είναι αρσενικού γένους ο Θεός. Γιατί είναι αρσενικού γένους ο Θεός και να μην θηλυκού. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα
σε τι κοινωνίες ανεπτύχθη ο χριστιανισμός και ο πρώτος χριστιανισμός, ο Ιουδαϊσμός, σε μια ανδροκρατούμενη, σε μια όχι αστική, αλλά γεωργική κοινωνία, όπου η γυναίκα είναι βασίλισσα στο σπίτι της, αλλά αυτός που θα έρθει στο χωράφι για να φέρει τα πάντα, εις το κυνήγι είναι ο άντρας. Και εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο ευχαρίστω να σας το αναπτύξω, γιατί να λέμε η αιστεία και να λέμε ο αιστεία. Τι είναι η αιστεία, ποιο είναι το θέλγητρο που σε κάνει να έρθεις στην ζεστασιά της φωτιάς. Και είναι θέματα που αν θα αρχίσω τώρα να τα μιλήσω, θα φτάσουμε στην Ανάσταση. Είπατε τι είναι η γυναίκα. Εγώ είμαι γυναίκα, αλλά δεν ξέρω τι είναι η γυναίκα. Η γυναίκα λοιπόν είναι η μάνα, που ο πατέρας δεν μπορεί να είναι μάνα. Η γυναίκα τίκτη, ο πατέρας γεννάει. Όταν λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένοι και διακριτοί ρόλοι, εάν ταράξουμε τα αιώνια σύνορα, μη λέει ο Πλάτων και μη λέει ο μεγάλος θεολόγος εκ Δαμασκού, μην πειράζεται τα αιώνια σύνορα. Βλέπω λοιπόν ότι με το να αλλάξω την περιβολή αλλάζω την νοοτροπία. Αλλιώς θα κάτσει μια γυναίκα με ένα μπλουτζί και αλλιώς θα καθίσει με ένα φόρεμα και μάλιστα φαραδί. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε διακριτούς ρόλους. Γι' αυτό και όταν μπαίνουμε στις εκκλησίες οι γυναίκες πάνε αριστερά. Διότι ο γαμπρός, αυτό είναι το πρότυπο, ο γαμπρός νυμφίος Χριστός είναι όπως μπαίνουμε δεξιά. Και όταν έρχονται να ρωτήσουν τον Ιωάννη ποιος είναι ο Μεσσίας, εσύ ή ο άλλος από την άλλη μεριά του Ιορδάνη, απαντάει ότι δεν είμαι ο νυμφίος, με τη λέξη νυμφίος. Ο γαμπρός που είναι τρελά ερωτευμένο με την νύφη. Η νύφη είναι η ψυχή μας, η Εκκλησία. Εμείς εισέκαστε ως ψυχή, ως πρόσωπο και όχι ως άτομο, γιατί ως άτομο δεν μπορεί να παρθεί στην Εκκλησία. Και γιατί τη νύφη θα δώσει ο γαμπρός τη ζωή του. Και όταν ο παπάς λέει αυτά στο μυστήριο του γάμου, η κυρία μαμά της νύφης, πάτα τον μωρή, πάτα τον, γιατί δεν καταλαβαίνει τι θα πει αυτό που λέει, ναι, φοβείται τον άντρα. Αν όμως υπάρχει η εμπιστοσύνη του προσώπου και της αγάπης από οπές προσωπάς, τότε ο φόβος θα εκβληθεί από την αγάπη. Και αυτό το τρέμουλο δεν υπάρχει. Πώς εκφράζεται τότε το αίσθημα του φόβου? Με το σεβασμό. Όταν λέει λοιπόν ο παπάς τη γυναίκα να φοβείται τον άντρα, δεν εννοεί να τον τρέμει, αλλά να τον σέβεται. Ποιον άντρα όμως? Με πρότυπο, γιατί έχουμε πρότυπα, τον Χριστό, που τόσο ηγάπησε την Εκκλησία του, ώστε έδωσε την ζωή του για αυτή. Και άμα θα γυρίσει τέτοια και πίστη και δείξει και τα λοιπά, τότε ο άντρας αυτός δεν είναι άντρας, γιατί δεν εμπνέει το σεβασμό, αλλά το φόβο έτσι. Με αυτόν τον φόβο δεν βγάζουμε τίποτα. Βγάζουμε μόνο επαναστάτες γυναίκες και επαναστάτες παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κακή χρήση της ανδροκρατούμενης κοινωνίας. Ο φίλος μας από εκεί έγραψε μια φορά και το διαβάζουμε κάθε μεγάλη. Δεν για να το διαβάσουμε, γιατί το βρήκα. Το έχετε. Το βρήκατε. Να είστε ο καινούργιος Αγιοφανούλης. Διαβάζουμε κάθε μεγάλη φορά. Γιατί μπορούμε. Γιατί να λέει ο Χριστός. Οι πόρνες και οι τελώνες, οι λοποδίτες, προάγουν ημάς εις την Βασιλεία των Ουρανών.
Γιατί αν μία ανακαλέσει τη γνώμη και μετατρέψει το νου της, το μεταστρέψει, εν μετανία, μεταστροφή του νου, γίνεται από Σαμαρίτης, εκείνον που είχε την ώρα που μέλεγε τον Χριστό, δεν τον είχε στεφανωμένο, και γίνεται η Αγία Φωτεινή. Διότι όλος αυτός ο ζήλος και το δυναμικό πηγαίνει προς το αγαθό. Γιατί δεν πήγαινε νωρίτερα? Διότι δεν είχε γίνει, πώς το λένε, της μεταστροφής του νου. Γι' αυτό ήθελα να πω, γιατί τα είπα. Όπως εσείς χαιρόσαστε να βλέπετε έναν άντρα και εξωτερικά, και πεις, μωρέ, αυτό θα ήθελα να τον παντρευτώ. Το ίδιο και για έναν άντρα είναι ωραίο να βλέπει και εξωτερικά την γυναικεία θαρπορή και όχι σαν να βλέπει τα πόδια του στα ίδια μπλούτζι. Αυτή τη συμβουλή θέλω να δώσω. Και αν μη τι άλλο, όταν πηγαίνουμε σε έναν χώρο που καλούμαθα όλοι από κοινού σε μία έκκληση με δύο κάπα. Σε τι μας καλεί? Στον αληθεύει ο βίος και τα νάφη. Αν λοιπόν αυτά τα σκεφτούμε, ότι αλλιώς συμπεριφερόμεθα με την άλφα ενδυμασία ή με την πίτα ενδυμασία. Και η ίδια γυναίκα θα το ομολογεί. Αλλιώς συμπεριφέρεται με ένα μακρύ φόρεμα, με μια τουαλέτα και αλλιώς με ένα μπλουτζίν. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, η ψυχή του ανθρώπου άβυσσος, και αν δεν την χαλιναγωγήσουμε, και κλείνω τώρα, πώς, αν δεν βάλουμε μέσα μας Χριστό, διάκριση δεν θα μάθουμε. Θα πιστεύουμε ότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη. Πού είναι ο Άδης? Το κουβαλάμε όλοι μας μέσα μας. Και για να μου έρθει κανένα εγκεφαλικό και να βγει το mind control deck και να μην μπορώ να, από το ίδιο στόμα ποιος ξέρει τι θα βγαίνει. Γιατί? Γιατί στο βαθύτερο υποσυνείδητο και ασυνείδητό μου δεν επέτρεψα ποτέ να μπει ο Χριστός σε εκείνον τον Άδη και να τον αναστήσει εν Χριστώ. Με αυτές τις κουβέντες ο έχων ο ταχούν ακουέτα. Όποιος δεν θέλει να ακούσει, ας μην το κάνει. Αυτό είναι η ελευθερία. Την άγνωστη ηρωίδα της πόλης, της χαράς Αίτη. Στο μυαλό της στριφογυρίζουν τα λόγια της γειτόνισσας για τη φτώχεια, την πείνα, την κρίση. Όχι τίποτα καινούριο, αυτά που λένε συνέχεια στις ειδήσεις. Αλλά τρόμαξε να τα ακούει από πρόσωπο πραγματικό, να μαθαίνει για κοινούς γνωστούς πως ξεπέσανε από νοικοκυρέοι και βρέθηκαν στο δρόμο. Αυτά σκέφτεται καθώς γυρίζει σπίτι από τη Λαϊκή. Έψαξε πολύ, αλλά βρήκε φρέσκα κουνουπίδια φθηνά, βρήκε λάχανο για τουρσί, βρήκε γάβρο σπαρταριστό. Πήρε πορτοκάλια να φτιάξει χυμούς για τα παιδιά και με τα φλούδια να κάνει μαρμελάδα. Πήρε μήλα δεύτερα για μιλόπιτα. Θα κάνει το γάβρο σήμερα με κουνουπίδι βραστό. Αλλά το κουνουπίδι θα περισσέψει. Το βρήκε φτηνό και πήρε πολύ. Καλύτερα, θα το κάνει κροκέτες μεθαύριο που θα τις φέρουν και τα εγγόνια της, του γιού της τα παιδιά, από βραδύς να τα κρατήσει ως την άλλη μέρα. Τρελαίνονται τα μικρά για πράσινα και φτεδάκια. Από τότε που ήρθε από το χωριό της στην Αθήνα, δεν βγήκε έξω να δουλέψει. Έκανε παιδιά, εγγόνια, λάτρεψε το σπίτι της. Έπλαινε, σιδέρωνε, μαγείρευε, ψώνιζε, φρόντιζε. Σύντρεχε σε χαρές και λύπες όλους. Μια ζωή ολόκληρη δεν την έφτασε να δίνει, να δίνει, να δίνει. Έπαιρνε δουλειά στο σπίτι φασών, η παραοικονομία που σώζει την οικονομία. Κάποιος συντοπίτης είχε εργοστάσιο με παπούτσια και της έδινε να κάνει τα φούντια. Καθόταν δίπλα στο μεγάλο τραπέζι της κουζίνας, έπιανε τη δουλειά της και πρόσχε τα παιδιά
που κάναν τα μαθήματά τους. Κοντά τους έμαθε και αυτή να διαβάζει και να γράφει. Έβγαλε σχολείο δίπλα τους. Τους κράταγε το βιβλίο να της πούν το μάθημα μέχρι το γυμνάσιο. Η δουλειά της έκανε ένα μικρό κομπόδεμα, όχι τίποτα σπουδαίο, αλλά όταν τα παιδιά πέρασαν στο πανεπιστήμιο και έπρεπε να τα σπουδάσει σε άλλη πόλη, άνοιξε από το κομπόδεμα και τα σπούδασε. Ύστερα τα πάντρεψε, τα τακτοποίησε σε δουλειά. Ο μισθός του άντρα της τσίμα-τσίμα για να τα βγάλουν πέρα. Εκείνος δούλευε, αλλά το κουμάντο του έχει αυτή, τόσα για τον Νίκη, τόσα για το φαΐ, τόσα για το φως, το νερό, το τηλέφωνο. Οικονομολόγος δεν ήταν. Πώς τα κατάφερε, η ψυχή της το ξέρει. Να, με το να ξεπλέκει τα παλιά πουλόβερ και να τα κάνει καινούρια, με το να μπαλώνει τα παλιά παντελόνια έτσι που να μην φαίνονται, με το να φτιάχνει θαύματα στην κουζίνα με το τίποτα. Και πιο πολύ με την αγάπη της που τα μεταμόρφωνε όλα σε χρυσάφι. Τώρα γέρασε και βάρινε λίγο. Η σύνταξή της μηδαμινή από τον άντρα της που έφυγε νέος. Εκείνη δεν είχε ασφάλιση. Κάθεται με την κόρη της για να γλιτώνουν τον Νίκη. Φροντίζει τα εγγόνια, καθαρίζει, μαγειρεύει. Όλα έτοιμα τα βρίσκουν όταν έρχονται σκοτωμένοι από τη δουλειά οι γονείς τους. Και κάπου κάπου βάζουν χέρι και στη σύνταξη που τους ξελασπώνει σε ώρα ανάγκης. Όταν έπαθε η μικρή σκολικοειδίτη και τρέχαν στους γιατρούς, η σύνταξή τους τους έσωσε. Όταν είχε το γιο της άνεργο 18 μήνες, φρόντισε εκείνη σε τίποτα να μην στεναχωρηθεί η οικογένειά του. Χώρια τα χαρτζηλίκια και τα δώρα, τίποτα για τον εαυτό της δεν χρειάζεται. Τι να τα κάνει, τα παιδιά της να είναι καλά. Ό,τι και να γίνει και ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, οι δικοί της ξέρουν πως θα τα καταφέρει. Ξέρουν ότι σε αυτήν μπορούν να βασίζονται πάντα. Είναι η ζωντανή αιστεία του σπιτικού τους που παραμένει άσβεστη, η σταθερή αξία όταν όλα γκρεμίζονται, η αφανής ηρωίδα της Αγίας Καθημερινότητας, η ίδια η Ελλάδα. Και στην άγνωστη ηρωίδα του χωριού. Κάθε πρωί ξυπνάω από το γκάπ κουπ που κάνει το τσεκούρι της πάνω στα ξύλα. Μέσα στο πρωινό τσάφι, γριά κι άρρωστη γυναίκα αυτή, πάνω από 75, σκίζει τα κούτσορα για το τζάκι της και τα μάγουλά της ροδίζουν σαν την αυγή που αχνοφέγγει πίσω από το σπιτάκι της. Μέχρι να πιω εγώ τον καφέ μου, εκείνη έχει μαγειρέψει, έχει ταγίσει τις σκότες, έχει αρμέξει τη γίδα της, έχει σκουπίσει την αυλή της και μπαίνει στον κήπο της. Φεύγοντας για τη δουλειά μου, τη χαιρετάω από το αυτοκίνητο με το χέρι. Είναι σκυμμένη στον κήπο της και σκάβει. Βάζει πατάτα και μισοσηκώνεται για να μου ανταποδώσει το καλημέρισμα. Λίγες άσπρες τούφες από τα μαλλιά της ξεφεύγουν από το μαύρο κεφαλομάντιλο. Όταν εγώ επιστρέφω αργά το απόγευμα, τη βρίσκω στον πίσω κήπο με τα λαχανικά. Τι αγωνιά σε παλιθιά, και εκείνη με το χαμόγελο πάντα σαν απολογείται. Τι να κάνω γέ μου, δύο πραγματάκια για τα παιδιά με, που να τρέχω να αγοράζω. Το βραδάκι θα πήξει το τυρί της, τη γιαούρτη της, θα ανοίξει φύλλο για γλαχνόπιτα και όταν θα τελειώσει όλα αυτά
θα στρωθεί δίπλα στη φωτίτσα της να πλέξει. Τόσες αγωνιές είναι ακόμη ανήπαντρες, να μην έχουν κάτι από τη γιαγιά τους. Όταν έχει λιακάδα, βάζει τη σκάφη και μοσκοπλένει τα σκουτιά της. Μετά θα βγει στη γύρα να φέρει προσανάματα, τα κουβαλάει όλα στην πλάτη. Όταν βρίσκει λάχανα και ξέρει αυτή να τα ξεχωρίζει από μακριά, γεμίζει ένα τσουβάλι και το μεταφέρει πάνω στο κεφάλι της. Χαροκαμένη και κακοπερασμένη, δεν βαρυγκόμισε ποτέ της. Πολέμους, εμφύλιο, κατοχή, ξύλο και κακουχίες από παιδάκι. Αγράμματη, κουβαλάει τον ελληνικό πολιτισμό στο κύτταρο, όπως της τον πέρασε από στόμα σε στόμα η μάνα της και η βάβο της. Αλλά η ζωή, ζωή είναι. Μόνη της έχει μείνει καψερή, ένα κούτσορο. Τα παιδιά της παντρεμένα ζουνε διάσπαρτα, ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί. Η έννοια της τα συντροφεύει πάντα. Στον ένα δεν αρέσει το τυρί πολύ αλμυρό, στον άλλο να δώσει πιο πολύ πατάτα, πέρσι δεν τον έφτασε. Πουλάκια να βάλει καινούρια, την τρώνε την κοτόσουπα τα παιδιά. Και οι προμήθειες ταξιδεύουν κάθε τόσο για την Αθήνα, για τη Λευκάδα. Κάθε βράδυ οσμίζεται τον αγέρα πίσω από τη μισάνοιχτη πόρτα να δει τι καιρό θα κάνει. Μη ρίξει πάχνη αύριο και κάψει την πατάτα της, μη της χαλάσει την ντομάτα, μην απορρίξει εκείνη γίδα, μην μπει καμιά λεπού στο κοτέτσι. Στη γλάστρα τα γεράνια προκοπή δεν έχουν, θέλουν μεταφύτευση. Ο μικροκοσμός της ένα ολόκληρο σύμπαν. Άγνωστη ροήδα της ζωής, εκείνη που κράτησε την οικογένειά της όρθια σε καιρούς δύσκολους, που δεν ζήτησε για τον εαυτό της τίποτα, που έζησε τίμια με μόνο στολίδι την αξιοπρέπεια, που στήριξε αυτή η φτωχούλα και αγράμματη την ελληνική οικονομία και τη στηρίζει ακόμα. Χωρίς να ξέρει, έχει δώσει μια απάντηση στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Σίγουρα την έχεις γνωρίσει. Μένει δίπλα σου, στη γειτονιά σου, στο χωριό σου. Και κανείς δεν θα βρεθεί να της κάνει άγαλμα. Του χωριού και η μάνα της πόλης από τον πατέρα Νεκτάριο. Ακούσαμε και τον Γέροντα Γαβριήλ να μας μιλά για το ρόλο της γυναίκας και του άντρα στην εκκλησία. Να πούμε κι εμείς, ολοκληρώνοντας τούτη εδώ την εκπομπή που είχε απήχηση από ό,τι είδαμε στην ψυχή σας, έτσι μας λέτε, από τα μηνύματα που λαβαίνουμε αυτή τη στιγμή από εσάς,
να σας διαβάσουμε ένα κείμενο ενός πολύ καλού συγγραφέα, του Τόμας Μέρτον, σχετικά με την αγάπη. Η αγάπη του ενός για τον άλλον, η αγάπη μας, πρέπει να είναι ριζωμένη σε μια βαθιά εμπιστοσύνη στη θεϊκή πρόνοια. Μια εμπιστοσύνη που εναποθέτει τα δικά μας περιορισμένα σχέδια στα χέρια του Θεού και αναζητάει μόνο να μπει, να συμμετέχει στο αόρατο έργο το οποίο οικοδομεί τη βασιλεία του. Μόνο μια αγάπη που αντιλαμβάνεται τα σχέδια της πρόνοιας μπορεί να ενωθεί τέλεια με το έργο της πρόνοιας του Θεού πάνω στις ψυχές. Πιστή υποταγή στη μυστική εργασία του Θεού στον κόσμο θα γεμίσει την αγάπη μας με ευλάβεια, δηλαδή με υπερφυσικό δέος και σεβασμό. Αυτός ο σεβασμός, αυτή η ευλάβεια, δίνει στην αγάπη μας το χαρακτήρα της λατρείας, χωρίς την οποία η ελεημοσύνη μας δεν μπορεί να είναι ποτέ ολοκληρωμένη, γιατί η αγάπη δεν πρέπει μόνο να ψάχνει για την αλήθεια στη ζωή μας ή στις ζωές εκείνων που είναι γύρω μας. Πρέπει να τη βρει εκεί. Όμως όταν βρούμε την αλήθεια που διαμορφώνει τη ζωή μας, βρίσκουμε κάτι παραπάνω από μία ιδέα. Βρίσκουμε ένα πρόσωπο. Βρισκόμαστε μπροστά στις ενέργειες ενός, το έψιλον κεφαλαίο, ο οποίος παραμένει κρυμμένος, αλλά του οποίου το έργο δείχνει ότι είναι άγιος και άξιος να λατρεύεται, και σε αυτόν βρίσκουμε επίσης τον εαυτό μας. Κενά και παλαιά. Με τη Σοφία Χατζή.